Έχουμε την τιμή και τη χαρά να κάνει ποδαρικό στην καινούργια μας εκπομπή, στην εκπομπή μάλλον του 2014, ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο κ. Αραβανής. Κύριε Αραβανή, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε εδώ, τον Prisma 95,1. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα για την ενημέρωση των ακροατών, τόσο των πολιτών μας, όσο και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Χρόνια πολλά, κύριε Κουνιάκη. Χρόνια πολλά στο σταθμό και στους συνεργάτες σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες και πολίτες της Λευκάδας. Εύχομαι αυτή να είναι μια καλύτερη χρονιά το 2014. Μια χρονιά καλύτερη για τους δημότες, για τους πολίτες, για τον τόπο μας, την ιδιαίτερη πατρίδα μας στη Λευκάδα, για τη χώρα μας και για όλους εμάς. Και βεβαίως νομίζω ότι επειδή έχουμε μιλήσει και το 2013, έχετε φωτογραφίσει ότι ήταν μια δύσκολη διαχειριστικά χρονιά, με τα νέα δεδομένα και βεβαίως και με μια κυβερνητική πολιτική που έχετε στυλιτεύσει το τελευταίο διάστημα και που είναι απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπατε και εσείς, δύσκολα έρχονται από εδώ και πέρα. Βέβαια κάποια πράγματα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Τότε ξεχύλωσαν. Η προσαρμογή όμως είναι δύσκολη και δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς και η ΚΕΔΑ και εγώ ως δήμαρχος και οι συνεργάτες μου, έχουμε στυλιτεύσει αυτή την επίθεση που δέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση, που μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν ευθύνες και σε συναδέλφους και γενικότερα στην αυτοδιοίκηση. Θέλω όμως να σας πω ότι το ποσοστό των ευθυνών αλλά και το ποσοστό του μεγέθους του χρέους στο συνολικό χρέος της χώρας εκ μέρους της αυτοδιοίκησης ήταν πολύ πολύ μικρό. Δυστυχώς όμως η αυτοδιοίκηση δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση με μειώσεις πάνω από 60%, με περικοπές δαπανών και περιστολές σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, όταν η αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός θεσμός δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους κοινωνικά αδύναμους, και γνωρίζετε όλοι ότι αυτή την περίοδο έχουν αυξηθεί οι συμπολίτες μας που έχουν την ανάγκη. Η αυτοδιοίκηση στέκεται όρθια και προσπαθεί να προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό και αξιοπρεπέστερο τρόπο, γιατί δυστυχώς αυτοί που έχουν την ανάγκη μας είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είναι οι άνθρωποι που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας σε αυτούς ότι θα χρειαστούν, και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ότι αν στηρίξουν την αυτοδιοίκηση με πολύ μεγάλο έλεγχο θα μπορέσουν να παρεύουν σε αυτές τις κοινωνικά αδύναμες μάζες, σε αυτούς τους πολίτες που έχουν την ανάγκη, και να έχουμε μια πιο καλύτερη, ένα πιο καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινωνική συνοχή. Δήμαρχε, επειδή εδώ ζούμε σε ένα μικρό μέρος και όλοι γνωριζόμαστε, και βεβαίως είναι και λίγο δύσκολο να διαχειριστείς δημοσιογραφικά έναν άνθρωπο που τον γνωρίζεις, γιατί υπήρξατε και καθηγητής μου. Μέσα από τις συνεντεύξεις σας, μέσα από τις παρεμβάσεις σας, διέκρινα στον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ και τρέχουμε το σταθμό ένα πάθος για αυτό το οποίο κάνετε. Και μάλιστα αυτό το πάθος πολλές φορές είχε χαρακτηριστεί από τους πολιτικούς σας αντιπάλους ως εγωκεντρισμό, να το πω, ως υπερσυγκέντρωση κάποιων πραγμάτων, ως την ανάγκη να ελέγχετε και να εποπτεύετε τα πάντα. Και πριν μερικές μέρες ήρθε η δήλωσή σας, την οποία τη διάβασα ιδιαίτερα προσεκτικά. Και προσωπική εκτίμηση, δεν νομίζω ότι εγώ και άλλη μερίδα κόσμου ήταν ίσως προετοιμασμένοι για αυτή σας την απόφαση. Δηλαδή στο τέλος που λέτε ότι δεν κατεβαίνω στις εκλογές, νομίζω ότι αυτό προξένησε λίγο το ενδιαφέρον και δημιουργήθηκαν ερωτηματικά πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι εγώ με όποιο θέμα ασχολούμαι, και όχι ιδιωτικά αλλά ύστερα από δική μου επιλογή που εκτίθεμαι στους πολίτες, είτε παλιότερα όταν ήμουν υποψήφιος συνδικαλιστικά στην τοπική μας ενένωση καθηγητών, είτε αργότερα, είτε με ό,τι καταπιάνομαι, προσπαθώ να αφιερώνομαι. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος και ο ρόλος μας όταν πούμε ότι θα ασχοληθούμε με κάτι. Ούτε πισωγυρίσματα έχει, ούτε αναστολές, ούτε τίποτε. Πρέπει να υπηρετήσουμε τον τόπο μας όσο βαρύ και να είναι αυτό το φορτίο.
Είπατε πριν ότι δεν διακρίνατε. Όταν δίνεις μια μάχη και έναν αγώνα, δεν μπορεί να αφήνεις υπονοούμενα στη διάρκεια της πορείας σου ή από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα να πω εγώ δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα ίσως ένα χρόνο οτιδήποτε. Θέλω να σας εξομολογηθώ, το έχω πει και το γνωρίζουν και αρκετοί εκ των συνεργατών μου, ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή εδώ της Δημοτικής Αρχής με την ιδιότητά μου ως Δήμαρχος, που μαζί με τους συνεργάτες μας μοιραστήκαμε όλο αυτό το φορτίο. Ήταν φορές που δεν μπορούσα προσωπικά να κοιμηθώ. Ξυπνούσα στον ύπνο μου. Ήταν τεράστιο το χρέος. Για ένα Δήμο σαν τη Λευκάδα, 12 εκατομμύρια χρέος. Καθημερινά να έρχονται από τους δικαστικούς επιμελητές δεσμεύσεις χρημάτων. Και τι σημαίνει δέσμευση ενός ποσού? Σημαίνει σε όσα βιβλιάρια έχεις, σε όσες τράπεζες έχεις, δεσμεύεται το ίδιο ποσό. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κινηθείς. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι το 2011, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μία από τις δεσμεύσεις μας ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, 400.000, δεσμεύτηκε από κάποιους που το διεκδικούσαν σε τρεις λογαριασμούς τραπεζών. Με αποτέλεσμα να είναι Χριστούγεννα και να πρέπει να πληρώσουμε εργαζόμενους. Κάναμε ένα μεγάλο αγώνα. Καθημερινά. Δικαστικές αποφάσεις και όλα αυτά να έρχονται για κάποιους που θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχουν πληρωθεί, είχαν δίκιο ή άδικο, αυτό θα το εξέταζε η υπηρεσία, αλλά εκείνη τη στιγμή εκτελούνταν μια απόφαση με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κινηθούμε οικονομικά. Να μην μπορούμε να βγούμε στην αγορά. Γιατί υπήρχαν τιμολόγια από το 5, το 6, το 7, το 8, το 9, το 10. Και όταν σας λέω αυτές τις χρονολογίες, ακριβολογώ. Υπήρχε δικαστική απόφαση την οποία πληρώσαμε μέσω του δανείου για ηλεκτρολογικό υλικό στην πρώην Δημοτική Ενότητα Απολωνίων τρεις δημοτικές θητείες πριν. Να έρχονται εδώ επαγγελματίες και να λένε πληρώστε μας κάτι. Μας δεσμεύουν. Μας παίρνουν τα μπλοκ. Μας κλείνουν το μαγαζί. Είμαστε κατηγορούμενοι. Ήταν δύσκολο αυτό το φορτίο και θεωρώ ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, να είμαστε αξιοπρεπείς στις υποχρεώσεις μας. Πήραμε το δάνειο με πάρα πολύ καλούς όρους από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, την Τράπεζα της Αυτοδιοίκησης, με όρους τέτοιους που να έχουμε μια ασφάλεια κινήσεων, να πληρώνουμε περίπου από φέτος το Γενάρη και μετά 40.000, 35-40.000 το μήνα, να έχουμε εξοφλήσει την αγορά, γιατί τα χρήματα τα οποία δώσαμε έπεσαν στην αγορά. Πληρώθηκαν εργαζόμενοι, πληρώθηκαν μαγαζιά, πληρώθηκαν επιταγές. Κινήθηκε η τοπική οικονομία και η τοπική αγορά και να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο ότι δεν κινδυνεύουμε από αυτή την ανασφάλεια και από αυτές τις δεσμεύσεις. Τι θα μας συμβεί αύριο, ποιος δικαστικός επιμελητής και ποιος δικαστής θα εφαρμόσει μια απόφαση δέσμευσης ποσών του Δήμου. Πίστευα ότι υπήρχε και πάντοτε αφήνονται χρέη. Δεν μπορεί να κλειδώνεις το ταμείο σου την 31 12 που τελειώνεις και να παραλαμβάνει ο άλλος μηδέν. Ναι. Ο επόμενος. Πάντοτε υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες έρχονται και την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως το μέγεθος που έρχεται από ένα μεγάλο βάθος χρόνων, 2 και 3 θητιών πριν, δεν μπορούσα να το διανοηθώ που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε το περίσσευμα του Καστού Καλάμου, καλύψαμε και 2 χρόνια με αιματηρή οικονομία από τη ΣΑΤΑ την οποία είχαμε ανάγκη να κινηθούμε για να βουλώσουμε τις λακκούβες, να αλλάξουμε λάμπες, να πάρουμε μοτέρ, να πληρώσουμε μια μελέτη, ένα μελετητή, οτιδήποτε. Διαθέσαμε σημαντικά ποσά τα 2 πρώτα χρόνια για να προπληρώσουμε τιμολόγια, για να κινηθεί η αγορά και να μπορεί να μας δώσει υλικά. Μάλιστα. Τα καταφέραμε. Τα καταφέρατε. Και τώρα λοιπόν εύλογα κάποιος αναρωτιέται, μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που πάρα πολύ δήμοι είναι στο κόκκινο και που διαπραγματευτικό χαρτί πολλών δημάρχων είναι το πώς θα καταφέρουν να συμμαζέψουν το Δήμο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, μέσα από την ανακοίνωσή σας λέτε ότι δεν δημιουργήσατε νέα χρέη και είστε συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, δίνετε κύριε Ραβανή εντύπωση ότι αφού συμμαζεύουμε τα οικονομικά και είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, συνεχίζουμε το έργο μας. Γιατί βάζετε
Άνω τελεία, τελεία, για ποιο λόγο δεν συνεχίζετε να διεκδικείτε πάλι το έργο σας? Αυτή από την πλευρά σας είναι μια προσέγγιση πάρα πολύ λογική. Mm-hmm. Πραγματικά δεν δημιουργήσαμε κανένα χρέος. Η οικονομική υπηρεσία μας λειτουργεί υποδειγματικότατα. Εκτελέσαμε 3 προϋπολογισμούς χωρίς ελλείμματα. Κάθε τι που εντάσσεται στο νομαρχιακό πρόγραμμα πρέπει να έχει στον αντίστοιχο κωδικό το ποσό δεσμευμένο. Mm-hmm. Φτιάξαμε έναν προϋπολογισμό για το 2014 με το 1/4 της ΆΤΑ του 2011. Μάλιστα. 660.000 η ΆΤΑ φέτος, 2.400 το 2011. Και με ρωτάτε γιατί, αφού και εσείς ισχυρίζεστε, Δήμαρχε, ότι πήγατε καλά, γιατί φεύγετε? Θα υπήρχε και μια άλλη άποψη, η αντίστροφη λογική. Να μην τα καταφέρουμε. Πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό. Να πούμε, χάος βρήκαμε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι, φεύγουμε. Ναι. Εμείς δώσαμε τη μάχη, εγώ και οι συνεργάτες μου, τα καταφέραμε. Θεωρούμε ότι η κοινωνία και οι συμπολίτες μου το αξιολογούν και οι συνεργάτες μου, και νομίζω μπορούμε να πούμε φεύγουμε. Όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Εγώ τα τελευταία χρόνια δούλεψα, υπηρέτησα, που με τίμησαν οι συμπολίτες μου ως νομάρχης και ως δήμαρχος, έκανα 2 πλήρες θητείες. Δικαιούμαι και εγώ, και θεωρώντας θετικό αυτό που λέτε, το ότι τα καταφέραμε. Να σας πω και κάτι. Πολλές φορές εμείς, με λένε πολιτικό, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Mm-hmm. Είμαστε πολιτικά όντα. Μάλιστα. Αυτοδιοικητικός είμαι. Πολλοί ξετελωνόμαστε με την εξουσία, θεωρούμε ότι τα καταφέρουμε και δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε. Πάντοτε υπάρχουν και άλλες λύσεις, πάντοτε υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους και τις ικανότητές τους. Δικαιούμαι και εγώ να σταματήσω, να μην είμαι υποψήφιος δήμαρχος σε αυτές τις εκλογές, με το κεφάλι ψηλά ότι κάτι καταφέραμε. Μάλιστα. Έφυγα από την νομαρχία, γιατί ήταν έτσι το σύστημα, ήρθα στο Δήμο. Με έγγραφο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Αντιπεριφέρειας Λευκάδας, αφήσαμε χρήματα στο ταμείο. Και αφήσαμε και τα έργο, που αυτό το έργο θεωρώ αξιολόγησαν θετικά οι δημότες και οι συμπολίτες μας, και γι' αυτό μας τίμησαν τον κύριο κορμά της ομάδας μας. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε εδώ. Δημαρχέ, από την άλλη μου δίνει την εντύπωση ότι σαν να λες στον επόμενο δήμαρχο που θα έρθει ότι εγώ διαχειρίστηκα αυτά που διαχειρίστηκα, για να δούμε αν μπορείτε να τα καταφέρετε. Όπως προσπάθησα εγώ να συμμαζέψω το Δήμο, και για προσωπικούς λόγους επιλέγω αυτή τη στιγμή να μην διεκδικήσω άλλη μια εκλογή. Εγώ δεν βάζω διλήμματα σε κανένα συνάδελφό μου που θα με διαδεχθεί. Εύχομαι ο κάθε επόμενος να είναι πάντοτε καλύτερος από τον κάθε προηγούμενο. Εγώ θα χαρώ να πάει ο Δήμος μπροστά, όπως χαίρομαι που σας είπα που βάλαμε ένα λιθαράκι να ξελασπώσουμε το Δήμο και να το φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, και έχουμε και πολλά να πούμε και για ποια άλλα πράγματα κάναμε. Βεβαιότατα και θα τα πούμε. Εγώ θα χαρώ, δεν είμαι από εκείνους που θα λυπηθώ αν θα χαρώ αν ο επόμενος αποτύχει. Εγώ θα χαρώ αν ο επόμενος πετύχει, και ο μεθεπόμενος ακόμη πιο πολύ. Δήμαρχε, πιστέψατε ότι σε εσάς κάποιοι περίμεναν να μην πετύχετε? Το περίμεναν να μην πετύχετε. Εμάς μας έτυχε το λαχείο. Τραβήξαμε το λαχνό. Μάλιστα. Ξέραμε τι έχει περίπου μέσα, αλλά δεν το περιμέναμε κι αυτό. Και βέβαια πολλοί στοιχημάτιζαν, ακόμα και οι υπάλληλοι του Δήμου, ότι θα κλείσουμε, δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε, ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Εμείς σταθήκαμε εκεί. Εγώ, οι συνεργάτες μου, δηλαδή οι αυτοδιοικητικοί και οι υπάλληλοι του Δήμου, πίστεψαν σε αυτό που κάνουμε. Πίστεψαν και κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες οικονομικές, από το πετσόκομα, αν θέλετε, των μισθών τους, που έχουν φτάσει σε τραγικά επίπεδα σχετικά με την προηγούμενη περίοδο, η απόδοσή τους ήταν θεαματική στη συνειδητή τους πλειοψηφία. Και αυτό το πετύχαμε όλοι μαζί.
Εγώ, οι συνεργάτες μου, οι υπάλληλοι, η συντηρητική τους πλειοψηφία. Θέλω όμως λίγο τώρα να μείνουμε στο. Είναι πολλά τα θέματα και θα μιλήσουμε και για το έργο του Δήμου, γιατί έχουμε χρόνο. Θέλω λίγο να μείνω στο υστερόγραφό σου, Δήμαρχε. Διότι το υστερόγραφο αυτό, αποκωδικοποιώντας το, έστειλε ένα μήνυμα. Ή μάλλον ίσως φανερώνει κάποια πράγματα που μπορεί οι πολίτες να τα γνωρίζουμε, να τα συζητάμε όσον αφορά τις διεργασίες, υποψηφιότητες, σε εισαγωγικά ένα κομματικό παζάρι που μπορεί να γίνεται, δεν ξεγνωρίζω. Λέτε όμως συγκεκριμένα ότι όσον αφορά αυτούς που θέλουν να κανονίζουν και τις υποψηφιότητες των άλλων, αυτό αποτελεί το άλοθη τους για τις δικές τους πράξεις, όπως άλλωστε το συνηθίζουν. Τρεις τελείες. Τρεις τελείες, ναι. Πες το και αυτό. Τρεις τελείες. Θέλω όμως λίγο αυτό το χρησμό να τον αποκωδικοποιήσουμε λίγο. Αυτό το γενικευμένο. Κάτι φανερώνει μια πικρία, Δημάρχη, αυτό. Φανερώνει μια πικρία, όπως το διάβασα εγώ. Θα σας απαντήσω. Σας έχω συνηθίσει να σας απαντώ. Πάντα. Και εσάς και τους ακροατές. Πάντα. Αυτό δεν δηλώνει πικρία. Αυτό στιγματίζει συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι εκτός από τα δικά τους θέλουν να καθορίζουν και τα των άλλων. Και αυτό επιτέλους πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι δικαιούμαστε να διεκδικούμε το οτιδήποτε, ας αφήσουμε τον κόσμο να επιλέξει για αυτό ή το άλλο. Ναι. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί ακόμα και τώρα. Μπορεί ο κόσμος να επιλέξει. Θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να τεθείτε στην κρίση του κόσμου με βάση το έργο. Δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λέω για αυτούς που κανονίζουν τις θέσεις για τους εαυτούς τους, θέλουν να μπουν εκεί που θεωρούν ότι χωρούν και δίνουν και στους άλλους μια άλλη θεσούλα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, επειδή έχω τη δυνατότητα. Και αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν και το ζήσαμε και στη Λευκάδα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, επειδή θα διαβάζετε και θα ενημερώνεστε και εσείς από τα μέσα ενημέρωση εδώ τα τοπικά, και γενικότερα επειδή υπάρχει και ένα ρεπορτάζ, υπάρχει και το πολιτικό κουτσομπολιό και τα παραπολιτικά γενικότερα, τα οποία τροφοδοτούν σενάρια, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω αν, για παράδειγμα, η απόφασή σας έχει επηρεαστεί και από τις υποψηφιότητες όπως έχουν διαμορφωθεί. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην απόφαση του κύριου Μαργέλη, δεν έχει ανακοινωθεί βεβαίως τίποτα, από όσο γνωρίζω, επίσημα, δηλαδή αυτά είναι σενάρια, δεν υπάρχει κάποια επίσημη δήλωση. Ωστόσο, όλοι λένε ότι ο κύριος Μαργέλης κατεβαίνει για υποψήφιος δήμαρχος και ότι ουσιαστικά με το παρελθόν που έχει και την πολιτική παρακαταθήκη, αυτό θα δημιουργούσε μια αδυναμία στη δική σας υποψηφιότητα. Και ότι, για παράδειγμα, μπορεί να μην σας έβγαιναν τα κουκιά, δήμαρχε, και προτιμήσατε να φύγετε με το κεφάλι ψηλά. Με το δικό σας έργο, όπως το υποστηρίζετε και όπως πιστεύετε ότι τα καταφέρατε. Τραβήξατε το λαχνό. Εγώ σέβομαι, γιατί όλοι δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια άποψη για το ίδιο πράγμα το οποίο συμβαίνει. Θεωρώ ότι οι πολίτες, οι δημότες, όσοι με γνωρίζουν στο πρόσωπό μου, γνωρίζουν και το χαρακτήρα μου. Και εγώ σε τέτοια θέματα δεν εμπλέκομαι. Εγώ έχω μάθει να δίνω τη μάχη μου μέχρι το τέλος. Είπατε για κάποια άλλη υποψηφιότητα. Ξεχάσατε να πείτε ότι λέγουν ότι πιέζεται και από άλλους χώρους. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ναι. Ένα είναι αυτό. Η δική μου επιλογή ήταν από την πρώτη μέρα, το πρώτο χρονικό διάστημα που ανέλαβα τα καθηκοντά μου. Βρέθηκα σε ένα δίλημα. Να μείνω ή να φύγω από αυτό το χάος. Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου να μείνω. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πετάμε το όπλο και να φέρνουμε μέσα από τη μάχη. Και όταν θα λήξει η θητεία μας, δικαιούμαστε να πούμε δεν θέλω άλλο. Και δεν είμαι από αυτούς που καταγγέλω το ένα το άλλο, δεν τα καταφέρνω, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι, αλλά ελάτε πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν με γνωρίζουν, από αυτά που λέγαμε το είχαν καταλάβει. Θα μου πείτε γιατί δεν το είπα ευθέως από τη δεύτερη μέρα.
γιατί είμαστε μια δημοτική ομάδα και θέλω και εγώ να λειτουργήσω. Το είπα σήμερα. Θα μπορούσα να το πω και 2 μήνες μετά. Δεν με πίεζε κανείς. Ο λόγος που το είπα σήμερα είναι γιατί από τη στιγμή που δεν επιθυμώ εγώ, κάποιος εκ των συνεργατών μου από τη δημοτική ομάδα να θελήσει ή κάποιος άλλος να έχει την δυνατότητα να προετοιμαστεί. Όσον αφορά για αυτό που ακούγεται, εγώ το θεωρώ ως συμπεριφορά απαράδεκτη, γιατί αναλόγως ακροατηρίου λέγονταν και απαξιωνότανε όλο το έργο μας. Για να φτάσουν λοιπόν κάποιοι να διεκδικούν, απαξίωναν συνολικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και όχι εμένα και των συνεργατών μου. Και τα χρόνια αυτά ήταν δύσκολα. Και θέλω να το πω, αυτό δεν απαξιωθήκαμε ούτε από στελέχη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε κόντρες, άλλες προσεγγίσεις, άλλες προτάσεις. Παρακαλώ. Κάποια θέματα μας τα ψήφισαν. Και τέτοια απαξίωση για να βγουν λάδι κάποιοι, εγώ δεν την, πρώτη φορά την ακούω. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύσκολα χρόνια να λέγονται αυτές οι κουβέντες από συγκεκριμένους ανθρώπους για προσωπικό τους όφελος, αυτό είναι απαράδεκτο και στιγματίζεται και στιγματίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου. Μάλιστα. Τώρα βέβαια μπορούν να πούν απόδειξε ότι το είπαμε. Είναι πάλι και αυτό μια γνωστή τακτική. Μάλιστα. Απλά εγώ ως καλό δημοσιογράφο και νέο άνθρωπο είμαι σίγουρος ότι το ακούσατε. Δεν θέλω να μου το Όχι, δεν θα το κάνω. Απλούστατα εγώ οφείλω, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούει κόσμος και επειδή έχετε και ποτέ και απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, όσες φορές έχετε κληθεί, γιατί δεν θέλω αυτοί που μας ακούνε και μπορεί και οι υποστηρικτές σας, αλλά και αυτοί που δεν έχουν μια θετική γνώμη για εσάς, να νομίζουν ότι δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια θέματα, γιατί πρέπει να σας πω κάτι. Ότι εγώ μιλώντας σήμερα με ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν και από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον την συνέντευξή σας, ακούγοντας μια πρόσφατη, πριν μερικές εβδομάδες, τηλεοπτική σας παρουσία, που ουσιαστικά είπατε ότι αποχωρώ, αλλά δεν μπήκαμε λίγο στην ουσία του θέματος, γιατί εδώ διαβάζουμε και το ρεπορτάζ, το οποίο θέλει υποψηφιότητες, θέλει παρασκήνιο. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι σας ενόχλησε αυτή η προσπάθεια για να ενισχυθεί μια άλλη υποψηφιότητα, να απαξιωθεί ένα έργο το οποίο έχετε κάνει και προσπαθήσατε και σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να το κρίνει ο κόσμος. Τελειώνω. Ως συμπεριφορά την θεωρώ απαράδεκτη. Μάλιστα. Και σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είναι αυτή η οποία προσδιόρισε το τι θα κάνω. Το τι θα κάνω ήταν προδιαγεγραμμένο. Μάλιστα. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια μικρή διακοπή διαφημιστική, 5 λεπτά, και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος, διότι θα θέλω λίγο να μου μιλήσετε για τον κύριο Σούνδια, τον Πραξιτέλη, και για την ανακοίνωση που βγήκε για να κατέβει υποψήφιος. Εγώ δεν βγήκε η ανακοίνωση, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η ανακοίνωση είναι και θεωρώ ότι άτομα που μας φόρτωσαν το μνημόνιο ψηφίζοντάς το με ναι σε όλα, και δεν το στήριξαν όταν ήρθε η ώρα, αλλά μας τ' άφησαν, φεύγοντας από την πίσω πόρτα, βάζοντας στο χώρο συνεργάτες τους. Τώρα έρχονται, γιατί άκουσα, ως ανεξάρτητοι σωτήρες. Να μας σώσουν από τι? Να διορθώσουν το μνημόνιο? Ανεξάρτητοι σωτήρες, λες και προκύπτουν από παρθενογένεση. Τέλος γι' αυτό, να πούμε για τα άλλα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε. Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Δημάρχου, του κύριου Αραβανή. Μείνετε μαζί μας. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι. Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε, γιατί νομίζω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και να βγάζει συμπεράσματα. Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Δήμαρχε. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε ίσως τον τρόπο της εκλογικής μας συμπεριφοράς, με βάση ίσως περισσότερο το πρόγραμμα και δευτερευόντως ίσως το ότι γνωριζόμαστε όλοι πολύ μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Που υπήρχε μια διάθεση για χαλαρή ψήφο τουλάχιστον στις δημοτικές εκλογές. Στις περιφερειακές. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα μείγμα.
Βέβαια, κυρίαρχο ρόλο πρέπει να παίζει αυτό που είπατε. Ναι. Κοιτάς για τον τόπο σου. Όταν ψηφίζεις για δημοτικές εκλογές, πρέπει να ψηφίσεις αυτούς που θα διαχειριστούν καλύτερα τα θέματα του τόπου σου. Όταν ψηφίζεις για Ευρωκοινοβούλιο, αυτούς που θα διαχειριστούν τα θέματα της χώρας στην Ευρώπη. Όταν ψηφίζεις για Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτούς που θα διαχειριστούν τα γενικότερα πολιτικά θέματα και θέματα της χώρας. Δεν μπορούμε όμως να αποκοπούμε και από γνωριμίες, φιλίες, συγγένειες, ιδιαίτερες συμπάθειες που καμιά φορά υποτιμούμε λίγο την αξία και βάζουμε γι' αυτό. Συνήθως όμως και γενικά, σε γενικές γραμμές, κυριαρχεί. Μάλιστα. Αυτό. Και όσες φορές έχει κάνει λάθος εκτίμηση ο κόσμος, προσπαθεί να το διορθώσει σε μια επόμενη φορά. Συνοψίζοντας πάντως τα όσα έχουμε πει, μπαίνοντας και καλησπαιρίζοντας τους νέους ακροατές στην ακρόαση εδώ του Πρίσμα 95,1, ξέρω, ίσως μάλλον η πολιτική μας κουλτούρα δεν το έχει συνηθίσει αυτό που είπατε εσείς. Και μάλιστα θα πω κάτι που λέγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα. Πολλές φορές όταν τηλεφωνούσα στον Δήμαρχο να κανονίσουμε ραντεβού, είχε και άλλες ασχολίες προσωπικές που μπορεί μερικές φορές να του έβγαζαν και αυτά τα βάρη της ευθύνης που είχε εδώ στην Δημοτική Αρχή. Θέλω λίγο, Δήμαρχε, να σας ρωτήσω για αυτό το περιβόητο γκάλοπ, το οποίο πυροδότησε φήμες και βεβαίως δημιούργησε εντυπώσεις. Στο συγκεκριμένο γκάλοπ βγήκαν δύο εκδοχές. Διαβάσαμε δηλαδή και ποσοστά σε διαφορετικά και βεβαίως ήταν κάποιο, δεν βγήκε ποτέ επίσημα και οι πληροφορίες δεν μπορεί να τις θεωρήσουμε αξιόπιστες. Ωστόσο, να τολμήσω να κάνω μια υποκειμενική ερώτηση. Ακόμα και αν στο γκάλοπ το συγκεκριμένο ή αν στα γκάλοπ γενικότερα υπήρχε μια υπεροχή, δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, θα ήταν ανατρεπτικός παράγοντας στο στήλο ότι η κοινωνία θέλει να συνεχίσει το έργο σου, οπότε λοιπόν θα έριχνες νερό στο κρασί της απόφασης αυτής του να μην διεκδικήσεις το Δήμο για δεύτερη φορά, μην διεκδικήσετε? Εγώ χαίρομαι που με ρωτάτε και θα σας απαντήσω. Κάθε γκάλοπ είναι το αποτέλεσμα, η ακτινογραφία ενός μέρους του εκλογικού σώματος σε κάποια ερωτήματα που του θέτεις μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν όμως κανόνες. Από τον γκάλοπ αυτό δεν το παρήγγειλα εγώ, το έκανε η εταιρεία RAS, νομίζω κάποιος κομματικός φορέας το παρήγγειλε. Πρέπει όμως σε ένα γκάλοπ να υπάρχουν κάποιες σταθερές, να εκφράζονται όλοι οι χώροι αν θέλετε και να μην λείπουν κάποιοι, και να εκφράζεται με πρόσωπα τα οποία πιθανόν να διεκδικήσουν την καινούργια Δημοτική Αρχή εφόσον γίνεται για τους δημάρχους. Εδώ αν το δείτε τον γκάλοπ από τα πρόσωπα τα οποία ανέμειξαν και ρώτησαν τους πολίτες, έχει μια άνομη ομορφία. Από την αριστερά δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από τον κύριο Δραγκουνταϊδη. Από το χώρο το δικό μας δύο άτομα και από το χώρο των άλλων που παρήγγειλε και τον γκάλοπ δύο άλλοι συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν μήπως έπρεπε να εκφραστούν όλες οι τάσεις, τουλάχιστον αυτές που είναι καταγεγραμμένες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα δεύτερο, όταν κάνεις ένα γκάλοπ και το παραγγέλνει ένας κομματικός φορέας, τι θέλει να δει? Ποιος είναι ο καλύτερός του για να πάει μπροστά. Ή αυτόν που θεωρεί καλύτερο, πώς στέκεται δίπλα στους άλλους. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν τα είχε. Και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ που ήμουν τρίτος και με κάποια διαφορά από τον δεύτερο. Βέβαια οι δύο άλλοι μαζί είχαν άθροισμα περίπου στο 11%, έτσι με ενημέρωσαν δημοσιογραφικά και εντελώς τυχαία. Μου είπαν και κάποια χαρακτηριστικά που είχε τον γκάλοπ και στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να δει να βελτιώσει. Βέβαια τον γκάλοπ δεν είναι οι εκλογές. Βεβαίως. Και βέβαια όταν καλείται ο δημότης να πληρώσει σήμερα τα τραπεζοκαθίσματα του καλοκαιριού, τις ξαπλώστρες, το νερό
γιατί ήταν παρατημένο το δίκτυο και ποτέ δεν γράφανε το νερό και έρχεται να πληρώσει, και κάποιος του λέει ότι τέρμα τα χαράτσια, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν το πληρώνεις, το ένα το άλλο, βέβαια θα πάνε στον αρεστό. Μάλιστα. Και ο αρεστός είναι αυτός που τα δίνει όλα όταν έρχεσαι. Βέβαια πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν, είναι ένα εργαλείο, και πιστεύω ότι κάτω από αυτές τις σημερινές συνθήκες και με τη δουλειά που είχε γίνει, όλα μπορούν να ανατραπούν, και είναι πάρα πολύ εύκολο να ανατραπούν. Υπάρχει και ο χρόνος. Εγώ συμμετείχα, είχαν βάλει το όνομά μου όταν ήμουν υποψήφιος για νομάρχη το 2006 σε ένα γκάλοπ με δείγμα για τον ομό Λευκάδας 802 άτομα, με πάρα πολλά ερωτήματα, το οποίο μας εδόθη επισήμως, το οποίο είδαμε και αξιολογήσαμε όλοι οι συνυποψήφοι μου. Είμαστε αρκετοί υποψήφοι. Είχε ένα ιρμό, ήταν τότε από την εταιρεία Mark ΑΕ, και είχε ένα ιρμό. Τώρα, σε τι δείγμα έγινε? Άκουσα ότι ρωτούσαν για τον Δήμαρχο Λευκάδα στο Μεγανήσι, γιατί πιθανόν η εταιρεία να μην γνώριζε ότι ο Δήμος Μεγανησίου είναι ένας ξεχωριστός Δήμος. Θέλω να σας πω, τελειώνοντας, ότι ούτε το γκάλοπ αποτέλεσε. Μάλιστα. Το γκάλοπ θα μπορούσαμε να το αξιολογήσουμε. Ήδη κάποια στοιχεία είχα και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ανατρέψιμα. Από τη στιγμή που η πορεία μας στο Δήμο, και πάλι θα δίναμε τη μάχη, είναι αξιοπρεπές και να χάνεις. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Λοιπόν, θέλω λίγο να περάσουμε στο κεφάλαιο με τον κύριο Σούνδια. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε για να καταλάβουμε, γιατί πολύ σωστά εμείς το γράψαμε, διέρευσε, εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, κυνηγάμε την είδηση. Ποια ήταν το χρήσμα, πώς δόθηκε στον κύριο Σούνδια, δηλαδή πώς αποφάσισε η δημοτική ομάδα, ποια ήταν η διαδικασία, δηλαδή, να αναγνωρίζουμε λίγο πώς φτάσαμε στο πρόσωπο αυτό. Γιατί, να πω και κάτι άλλο, διάβασα στο με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ από τα Λευκαδίτικα Νέα, το οποίο κράτησαν μικρό καλάθι λέγοντας μέχρι να κατατεθεί υποψηφιότητα στο πρωτοδικείο μπορεί και να είναι ένα εκλογικό πυροτέχνημα. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε το σκεπτικό. Πώς η ομάδα σας, από τη στιγμή εσείς αποφασίσατε ότι δεν διεκδικείτε πλέον τη Δημαρχία, ποιες ήταν οι διαδικασίες, πώς αποφασίσατε να καταλήξετε στο όνομα του κ. Σούνδια? Θα σας απαντήσω. Την Παρασκευή το μεσημέρι, 2 η ώρα, 10 λεπτά πριν πάρετε το email, είχα συγκεντρώσει τη δημοτική μου ομάδα εδώ, τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, κάποιοι βρίσκονταν σε υποχρεώσεις εκτός Λευκάδας, και τους συνεργάτες μου, κάναμε μια κουβέντα. Ανακοίνωσα αυτά που είδατε και στο κείμενο που εστάλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τους είπα ότι χρέος μας είναι ο υποψήφιος για την επόμενη δημοτική θητεία να είναι ένας από μας. Έχουμε χρέος απέναντι. Εγώ ως στρατιώτης, και με δεδομένο ότι μία ενάτου συμπίπτουν ακριβώς και οι ημερομηνίες, 31/8 λίγη θητεία, 1/9 πρέπει να είμαι στο σχολείο χωρίς κενό, θα είμαι στο δεύτερο λύκειο Λευκάδας, εκεί να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, πρέπει ένας να είναι από εμάς. Μίλησα με 2-3, κάποιοι θέλοντας μου είπαν ότι δεν επιθυμούν, την αποθέλοντας, με σύγκριναν με τον εαυτό του. Αυτούς με μένα. Εγώ έχω άλλη άποψη. Δεν υπάρχουν σωτήρες, κύριε Κουνιάκη. Και όσοι βαφτίζονται σωτήρες την σήμερον εποχή, μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι οι καιροί άλλαξαν. Κανείς δεν βγαίνει καρμπών. Ούτε κλωνοποίηση πετυχημένων δημάρχων μπορούμε να πετύχουμε. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια εγώ είχα μαθητές πάρα πολλούς, από τα φροντιστήρια που δούλευα στην Αθήνα, τις πόλεις που πέρασα εδώ στη Λευκάδα, τους συνεργάτες μου, τους υπαλλήλους στην Ομαρχία, τους υπαλλήλους στο Δήμο, δεν ξέρετε τι κρυφό κουτάκι μπορεί να έχει κάποιος μέσα του και τι δυνατότητες να αναδείξει όταν κληθεί να υπηρετήσει κάτι το συγκεκριμένο. Αποκωδικοποιώ αυτά που λέτε, Δήμαρχε. Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή εσείς βάζετε ένα θέμα. Άρα σωτήρες δεν υπάρχουν. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας, εγώ ως στρατιώτης,
να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια, να είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των συνεργατών μου και κάποιος να πάει μπροστά. Απευθύνθηκα, σας είπα, σε κάποιους συνεργάτες μου, πιθανόν σε κάποιους που δεν απευθύνθηκα, εντάξει, ήξερα την άποψή τους. Αρνηθήκα. Τι εννοείται με αυτό? Σε κάποιους που ήξερα ότι δεν θέλουν, δεν απευθύνθηκα. Ήταν δεδομένο ή δεν μπορούν κατά την κρίση μου. Μήπως αισθανθήκατε ότι πίστευαν ότι έπρεπε να κλείσω κύκλο σας? Η συγκεκριμένη από τη δική σας ομάδα, μήπως πίστευαν ότι κάποια στιγμή είναι σωστή η αποφασή σας να μην κατέβετε ξανά και σας αυτό το... δεν μπορώ να σας το πω εγώ, τουλάχιστον εμένα δεν μου το είπαν. Μάλιστα. Ένας εκ των συνεργατών μου, τον οποίο γνωρίζω από πριν το 70, τη δεκαετία 70-80, ο οποίος δούλεψε σκληρά όπως και οι άλλοι, και η κυρία Στιαδά και ο κύριος Ρόκος και ο κύριος Καρτάνος και ο κύριος Γαζής στο πνευματικό κέντρο, ήταν και ο Πραξέας της Σούνδειας και η εντεταλμένη και η πρόεδρος των σχολικών επιτροπών η κυρία Σάντα, ήταν ο Πραξέας της Σούνδειας, με τον οποίο μίλησα. Μου είπε: δήμαρχε, εφόσον κάποιος άλλος δεν επιθυμεί, δεν πρέπει να μείνουμε έτσι. Πρέπει να δώσουμε μία πρόταση και να μας αξιολογήσουν οι συμπολίτες μας. Θα με ρωτήσετε, έχει τα προσόντα σας, πιθανόν να είναι και καλύτερος. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχει μια δύναμη ψυχής, πάει μπροστά. Αυτό είναι, μετράει. Και είναι και νομίζω δεύτερον, ανήκει στην κατηγορία του outsider που μπορεί να γίνει φαβορή. Δεύτερον, γιατί επιτρέψτε μου να σας το πω κι αυτό. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος μάχημος. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί για το Δήμο, και το ότι ο Δήμος λειτουργεί σε ένα μεγάλο του κομμάτι της καθημερινότητας οφείλεται σε αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και δεν έχει αργία. Μάλιστα. Είναι πάνω στο έργο προσιλωμένος. Είναι ένας άνθρωπος που όταν πάει σε κάποιο χωριό δεν μπορεί να του πούν που ήσουν εσύ. Γιατί την ημέρα της Παναγίας κάποιο μοτέρ άλλαζε, κάποια βλάβη επισκεύαζε για να έχουμε νερό. Θα μου πείτε οι άλλοι συνεργάτες σας, και βέβαια αξιολογότατοι και ίσοι, μπορεί και κάποιοι καλύτεροι, δεν ήθελαν. Πώς αποφασίστηκε? Δεν αποφασίστηκε τίποτε. Έθεσε τον εαυτό του σε αυτή την βάσανο. Δήλωσε ο άνθρωπος ότι επιθυμεί να προχωρήσει αυτή την προσπάθεια. Εάν οποιοδήποτε άλλος θέλει, μπορεί να τον ακολουθήσει. Ούτε ψηφοφορίες γίνονται μέσα στις ομάδες. Σίγουρα. Ούτε είναι δεσμευμένος κάποιος. Και θα σας πω και το εξής. Και εγώ να ήμουν υποψήφιος, πάντοτε στις ομάδες γίνονται ανανεώσεις, συμπληρώνονται με καινούριο κόσμο. Κάποιοι έχουν κουραστεί, όπως και εμένα μου δήλωσαν κάποιοι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια σημαντική αποδοχή μεταξύ των συνεργατών μας. Μάλιστα. Ούτε μπορώ να σας πω ότι προέκυψε μια ψηφοφορία 14-7-6-5-4-3, είχαμε την πλειοψηφία, πήραμε την πλειοψηφία. Αλίμονο. Είπε ο άνθρωπος: θέλω. Θέλω να πάω μπροστά, να βοηθήσω, να συνεχίσω ένα έργο που έχει γίνει, γιατί και αυτός το αξιολογεί θετικά. Όποιοι συνάδελφοί μου μπορούν και θέλουν να έρθουν μαζί μας, εγώ θα αποτελέσω και θα λειτουργήσω ως συνδετικός κρίκος και δεν έχω κανέναν άλλο ρόλο. Σας είπα, μία ενάρτου θα είμαι στο σχολείο μου. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος άλλος μέσα από μια κουβέντα διαλόγου, επικοινωνίας μεταξύ μας, που θα συγκληθούμε, θα μαζευτούμε, πει: κύριε Κουνιάκη, εγώ είμαι λίγο καλύτερος, θα πάμε με αυτόν. Αλλά σωτήρες έξω από την ομάδα, τουλάχιστον εγώ και αρκετοί συνάδελφοί μου, δεν δεχόμαστε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ραβανή. Το γεγονός, καταλαβαίνω εγώ ότι θέλω. Άρα λοιπόν, λήξαμε και το θέμα, γιατί πιθανόν να αιωρείται και ποιος είναι αυτός και πώς προέκυψε. Ούτε τον επιβάλαμε, όπως θα μπορούσε να έχει συμβεί, κύριε Κουνιάκη, και ένας δεύτερος συνεργάτης μου να πει: θέλω κι εγώ.
Εγώ τι έπρεπε να κάνω? Να λειτουργήσω ως συνδετικός κρίκος, mm-hmm. να συνδυάσω και να πάμε με μια υποψηφιότητα. Δεν υπήρξαν, για να καταλάβω κάτι, ο κύριος Σούνδιας είπε ότι από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος, δηλαδή ήταν λίγο, δεν υπήρξαν πιέσεις, ας το πούμε, να υπάρχει και κάποιος άλλος και να το αποφασίσετε μέσω ψηφοφορίας, δεν ξέρω, με κάποιον άλλο τρόπο ή με τη δική σας γνώμη που εσείς μπορεί να πείτε ότι εγώ θα αποφασίσω? Όχι. Εγώ κάλεσα τους συναδέλφους, αυτοί που έχουν εμπειρία και ενασχόληση στα κοινά, και τους ρώτησα. Η ομάδα σας θα μείνει συσπειρωμένη όμως να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη επιλογή ή πλέον? Δεν είμαστε στρατός. Ναι. Ούτε στρατιωτάκια. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, πολίτες. Εάν μας κάνετε μια ακτινογραφία, έχουμε και το 2010, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, mm-hmm. και άλλες καταγωγές αν θέλετε. Μάλιστα. Συγκλίναμε όμως στο όραμα και το σχέδιο, και αν θέλετε με επικεφαλής και εμένα που ήταν ιδιαίτερα τιμητικό, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη Λευκάδα. Και νιώθουν όλοι, ανεξάρτητα αν έρθουν ή δεν έρθουν, πολύ ικανοποιημένοι για αυτό που πετύχαμε. Mm-hmm. Λέτε αν όλοι θα ακολουθήσουν. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, δεν είμαι σίγουρος, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα ακολουθήσουν όλοι. Κάποιοι μπορεί να πάνε στο σπίτι τους, γιατί μου το είχαν εκφράσει ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των συναδέλφων στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Κάποιοι έχουν και άλλες προσεγγίσεις. Μάλιστα. Δεν μπορώ ούτε να εγώ θα εκφραστώ με τα καλύτερα για κάθε συνεργάτη μου αυτής της περίοδου. Λειτουργούμε, προσέξτε, ως δημοτική ομάδα για το συμφέρον του τόπου και των πολιτών όλοι μαζί μέχρι 31 Οκτώβου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πού θα εκφραστεί, ποιος θα εκφραστεί και σε ποιο ψηφοδελτίο. Αυτό είναι δικό του θέμα και δική του προσέγγιση. Ο καθένας μας δίνει τις εξετάσεις του. Αλλά είμαστε ομάδα μέχρι 31 Οκτώβου του 2014. Mm-hmm. Δήμαρχε, γιατί θέλω να ασχοληθούμε σε λίγο και με το έργο το οποίο έχεις κάνει για να το εξειδικεύσουμε. Έχεις ιδέα, γνωρίζεις βεβαίως, για το ποιοι μπορεί να είναι υποψήφοι πιθανοί και από την Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ θέλει, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα επίσημη βεβαίωση, τον Δήμαρχο Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σολδάτο, να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Δήμο Λευκάδας. Είσαι ενήμερος, γνωρίζεις, έχεις γνώση αυτών των σεναρίων? Γιατί δεν μου αναφέρετε και το άλλο σενάριο που έχει ξεκινήσει από παλιά? Το οποίο είναι? Ο κύριος Βεργίνης να υποστηρίζει την άλλη υποψηφιότητα. Δηλαδή, ο κύριος Βεργίνης να υποστηρίζει... Αυτό που ακούσατε ή καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό παίζεται για πολύ καιρό. Mm-hmm. Να υποστηρίζει λοιπόν την υποψηφιότητα. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, το άκουσα κι εγώ. Και προχθές τα Θεοφάνεια που πήγα μαζί κάτω, τον ρώτησα, γιατί είμαστε και συμμαθητές, επικοινωνούμε τι γίνεται, και μου είπε υπάρχει μια πρωτοβουλία ανθρώπων, mm-hmm. δικών μου, παραταξιακών, φίλων, αυτοδιοικητικών, που μου προτείνει να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας για το Δήμο. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Θα μπω στον πειρασμό, αν θέλετε, απαντάτε. Τώρα, ως προς το άλλο που σας είπα, είναι κάτι που ακουγόταν στην Ελλάδα, ναι. και το είχα ακούσει εγώ. Δεν ευθύνομαι για ό,τι ακούω. Βέβαια, ο κύριος Βεργίνης έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί νομίζω ότι πρόσφατα έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βέβαια, μένει να επαληθευτεί όλα αυτά. Να σας πω, κύριε Κουμιάκη, εγώ δεν βγάζω πολλές ανακοινώσεις. Πολλοί όταν βγάζουν μία ανακοίνωση, άλλο γράφουν για να εννοήσουν κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν το λέω για τον κύριο Βεργίνη. Όχι, όχι, όχι. Μου είχε πει κάποτε κάποιος να διαβάσουμε τι λέει αυτός για να καταλάβει το άλλο. Mm-hmm. Θέλω λίγο να μείνω για να κλείσω το κεφάλαιο με τον κύριο Σούνδια. Άρα λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Παρακαλώ. Ψηφοφορία δεν έγινε. Πρόσκληση στους συνεργάτες μου να ηγηθεί κάποιος έγινε. Mm-hmm. Σωτήρα έξωθεν δεν θέλουμε. Mm-hmm. Ο κύριος Σούνδιας εκδήλωσε την επιθυμία και το ενδιαφέρον. Είναι θεμητό για οποιοδήποτε συνεργάτη. Εγώ σας είπα και τα χαρακτηριστικά του. Και θα μπορούσε να μου πείτε, για να κάνω και εγώ τον αντίλογο που δεν τον κάνετε εσείς, μα πιθανόν ο κύριος Σούνδιας διοικητικά ή να μην είναι σαν και εσάς. Κανένας δεν είναι σαν και εμένα, και εγώ δεν είμαι σαν τον κύριο Σούνδια. Αυτό θέλω να πω, μην παρεξηγήσετε. Ο καθένας έχει τις δικές του
δυνατότητες. Ο καθένας, σας είπα, έχει ένα κουτάκι. Ποιος ήξερε για μένα ότι όταν θα ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση θα μπορούσα να προσφέρω? Και δικαιούμαι να το πω τώρα, γιατί την προηγούμενη τετραετία εκλέχθηκα για δεύτερη φορά.